Ο 59χρονος σταθμάρχης της Λάρισας έδωσε τις μοιραίες εντολές στους μηχανοδηγούς της αμαξοστοιχίας Intercity 62. Το πρώτο θέμα εξασφάλισε τις σύντομες συνομιλίες πριν οδηγηθούν 350 άνθρωποι στο σημείο της σύγκρουσης. Ο σταθμάρχης τους δίνει εντολή να μπουν στην παρακαμπτήριο. Η Λάρισα ακούει. Ακούει με 47 νούμερο, περνάτε κόκκινο φωτόσημο εξόδου. Έως είσοδο, φωτόσιμο εισόδου νέων πόρων. Βασίλη, φεύγω. Φεύγεις. Έγινε. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Οι οδηγοί δεν παραξενεύτηκαν με το κόκκινο φωτόσιμο που έβλεπαν μπροστά τους, καθώς το σύστημα φωτοσήμανσης δεν λειτουργεί. Είχε προηγηθεί ένας αποκαλυπτικός διάλογος του σταθμάρχη με τον κλειδούχο. Βασίλη, να γυρίσεις. Yeah. Όχι, άστα όπως είναι, γιατί θα ακολουθήσω 1564. Έγινε καλός, αφήνω όπως είναι διαγώνιος. Οι μηχανοδηγοί δεν είχαν λόγο να αμφισβητήσουν την εντολή του σταθμάρχη. Θεώρησαν ότι η γραμμή είναι ελεύθερη. Εκείνη την ημέρα παρουσιάστηκαν αρκετά τεχνικά προβλήματα. Το αποτέλεσμα ήταν να κλείσουν κατά διαστήματα τμήματα των γραμμών.